φαίνεται ότι αποφάσισα να βουτήξω στα νερά. Τα βαθιά. Τα βαθιά και τέλος πάντων κολύμπησα. Ευτυχώς που ψηφίζει στην Αμόχωστο. Διαφορετικά στις βουλευτικές εκλογές, το οποίο πιθανότητα να μαυρίσει. Ξεκίνησα την πολιτική μαθαίνοντας πως να χάνουμε αξιοπρέπεια. Χωρίς τιμωρία δεν μπορεί να υπάρξει εξυγίανση. Διατηρώ πολύ καλές πολιτικές σχέσεις με τον Νικόλα Παπαδόπουλο. Εάν ο πρόεδρος Αναστασιάδης θα ήθελε να επαναδιεκδικήσει, δεν βλέπω ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα είχε άλλη επιλογή. Εάν δεν μπουν κάποιοι στην φυλακή, δεν μπορούμε να πετύχουμε την σταθερότητα της χώρας. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πρεμιέρα απόψε για την τρίτη σεζόν του Τετ Α Τετ, στη νέα μας μέρα προβολής. Κάθε Πέμπτη στις 10 στο ΡΙΚ 1. Απόψε ξεκινάμε λοιπόν με ένα ιδιαίτερο Τετ Α Τετ, αφού ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, κύριος Αβέροφ Νεοφύτου, και η σύζυγός του, κυρία Μαρία Σελίπα, μας φιλοξενούν στο σπίτι τους στην Αργάκα. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την τιμή. Είναι η πρώτη φορά έτσι που ανοίγετε το σπίτι σας. Είναι το σπίτι όπου έρχεστε για να ξεκουραστείτε, για να ξεφύγετε από την καθημερινότητα, φαντάζομαι. Σωστά. Περνούμε ευχάριστες και ξεκούραστες οικογενειακές στιγμές. Έρχεστε συχνά, καταφέρνετε να έρθετε συχνά εδώ, γιατί είναι και μακρινή η απόσταση από τη Λευκωσία. Όχι τόσο συχνά όσο θα θέλαμε. Όχι τόσο συχνά. Λοιπόν, αφού σας έχω μαζί απόψε, έτσι και είναι και αποκλειστικότητα, να ξεφύγουμε και από τα τετριμένα, το πώς γνωριστήκατε κτλ. Κτλ. Αφού είναι ένας γάμος που μετράει 10 χρόνια περίπου. Όχι, 8, 7. 7. 7 γάμου, 8, 8 μαζί. Ακριβώς. Λοιπόν, συζητάτε πολιτικά στο σπίτι? Ποιος θέλει να ξεκινήσει? Ποιος θα απαντήσει? Ο μη πολιτικός. Κοίτα Τάσο, προσπαθούμε, δεν συζητάμε. Mm-hmm. Είμαστε μια οικογένεια με τα ζητήματα της, τα θέματα της, τα καθημερινά, και προσπαθούμε να λύνουμε αυτά επί καθημερινής βάσεως. Οπότε τα πολιτικά ζητήματα, εγώ τουλάχιστον τα αφήνω στην άκρη. Το προτιμάτε έτσι, κύριε Νεοφύτου? Δηλαδή θέλετε να πηγαίνετε σπίτι και να μην μιλάτε για πολιτική όπως όλη την υπόλοιπη ημέρα? Τις λίγες ώρες που έχουμε για να περνούμε με την οικογένειά μας, μακάρι να ήταν αρκετές, να είμαστε κοντά σαν οικογένεια, να συζητούμε, όπως είπε και η Μαρία, τα θέματα, όπως κάθε οικογένεια έχει, παρά τα ίδια και τα τετριμένα της πολιτικής. Μαρία μου, εσύ τι περιμένεις από τον Αβέροφ Νεοφύτου? Ως πολίτης. Ως πολίτης και από τον Αβέροφ Νεοφύτου ως πολιτικό, όχι ως σύζυγο. Ναι. Περιμένω από τον Αβέροφ να δουλέψει για το καλό του τόπου μας και να βοηθήσει να λυθούν όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Τον συμβουλεύει, σε συμβουλεύεται, σου ζητάει τις συμβουλές σου, τη γνώμη σου? Εγώ θα έλεγα ότι λέω τις απόψεις μου. Έτσι είναι. Λέει τις απόψεις της. Οι γυναίκες είναι σεμνές. Λένε τις απόψεις τους και ξέρετε, είναι η αρχηγή στο σπίτι. Δεν έχεις και πολλές επιλογές.
Αυτό συμβαίνει και στο δικό σας σπίτι, δηλαδή αρχηγός είναι η σύζυγος και εσείς στο κόμμα ή υπάρχει έτσι η δημοκρατία στο σπίτι. Εγώ είπα λέω τις απόψεις μου. Τελεία. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε πιο συχνά? Σε πολιτικά θέματα. Ναι. Κοίτα, υπήρξαν φορές που κάποιες πολιτικές αποφάσεις του Αβέροφ εμένα δεν με έβρισκαν σύμφωνη. Όμως, λόγω του ότι ένα από τα δυνατά του σημεία είναι ο τρόπος που δομεί την επιχειρηματολογία του, πάντα καταφέρνει να με πείσει, όχι να με πείσει, αλλά με κάνει να καταλαβαίνω γιατί έχει αυτήν την άποψη. Κάσο ευτυχώς που ψηφίζει στην αμόχωστο. Διαφορετικά στις βουλευτικές εκλογές, το οποίο πιθανό ήταν να με οβρίσει. Αληθεύει αυτό? Ότι ψηφίζω στην αμόχωστο, ναι. Τώρα, αν θα είχα το δίλημα, αν θα έπρεπε να το ψηφίσω, όχι να έπρεπε, αλλά αν ψήφιζα στη Λευκοσία, θα τον λάβανα σοβαρά υπόψη. Να ρωτήσω, πριν γνωριστείτε, τι εντύπωση είχες για τον Αβέροφ Νεοφύτου? Κοίτα, ότι ήταν ένας έξυπνος πολιτικός. Mm-hmm. Αλλά δεν ασχολούμουν ιδιαίτερα με το θέμα. Οπότε δεν μπορώ να είμαι και πολύ συγκεκριμένη. Ένας έξυπνος πολιτικός. Μέχρι εκεί. Με τα πολιτικά ασχολήσουν, δηλαδή ήσουν άνθρωπος που τα παρακολουθούσε? Όχι, από πολύ κοντά. Αν σου έλεγαν ότι θα παντρευτείς έναν πολιτικό στο μέλλον? Όχι, πραγματικά αυτόν ήταν, θα έλεγα... Σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Ναι, ακριβώς. Τάσο, όλοι την παθαίνουμε κάποια στιγμή. Γι' αυτόν είναι και μία από τις συμβουλές που δίνω ή κάτι που με έχει διδάξει ζωή. Πραγματικά δεν ξέρεις ποια θα είναι η πορεία της. Mm-hmm. Τη δουλειά, το κόμμα, την πολιτική και τα προβλήματα, αν κάνετε την αυτοκριτική σας, την παίρνετε στο σπίτι? Τα παίρνετε όλα αυτά στο σπίτι? Τα αφήνω στο γραφείο. Ποτέ δεν παίρνω κανένα πρόβλημα της δουλειάς, της απασχόλησής μου, της καθημερινότητάς μου στο σπίτι. Τα καταφέρνετε? Είναι εύκολο αυτό το πράγμα? Είναι αρκετό το κόστος που φορτώνω στην οικογένειά μου με το να αφιερώνω πολύ λίγο χρόνο με την γυναίκα μου και το παιδί μου και δεν έχω χρόνο σε αυτές τις περιορισμένες ώρες να παίρνω προβλήματα από τη δουλειά μου. Όντως τα καταφέρνει? Ναι. Και είναι και κάτι που με ενοχλεί κάποτε. Σε ενοχλεί τι? Νιώθω ότι θέλω να, τέλος πάντων, υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Να το συζητήσουμε. Mm-hmm. Το αντίθετο δεν θα σε ενοχλούσε πιο πολύ, Μαρία? Θα με επηρέαζε πιο πολύ. Τι θαυμάζετε στη σύζυγό σας, έτσι μετά από 8 χρόνια, να το πείτε και δημόσια? Την κρίση της. Και εσύ, Μαρία? Την επιμονή του στην επίτευξη των στόχων που θέτει. Ότι δεν τα βάζει κάτω. Αυτό συμβαίνει και στο σπίτι και στην οικογενειακή σας ζωή? Ναι. Αυτό που θα προγραμματίσει θα γίνει? Όταν το προγραμματίζει, ναι. Αυτή η περιβόητη ψυχραιμία του Αβέροφ Νεοφύτου δεν σε εκνευρίζει μερικές φορές στο σπίτι? Κοίτα, μπορεί να πει κάποιος ότι καταντά εκνευριστική, όμως για μένα είναι πάρα πολύ βοηθητική και προσπαθώ να την βλέπω και την βλέπω με τη θετική της από την πλευρά, που είναι έναν αλίμονο, είναι έναν προτέρημα. Αγαπημένες σας στιγμές, αγαπημένα σας ταξίδια από την κοινή σας ζωή των 8 χρόνων? Θέλω να είμαι ειλικρινής. Μέχρι την μέρα που γνωριστήκαμε και μείναμε μαζί και μετά τον γάμο, στα τελευταία 8 χρόνια,
τα τελευταία 8 χρόνια έζησα την χαρά των ταξιδιών. Παλαιότερα ήταν όλα μέρος της ρουτίνας και της καθημερινότητας. Και έχει το δικό της τρόπο της οργάνωσης των ταξιδιών. Γνωρίσαμε χώρες, διαφορετικούς πολιτισμούς, την ποιότητα στην ζωή και τις ποιοτικές κοινωνίες. Μαθαίνουμε διδάγματα ακόμη και από τα ταξίδια. Αν ρωτήσω το αγαπημένο σας ταξίδι, θα απαντήσετε την ίδια ερώτηση, την ίδια απάντηση, συγγνώμη. Νομίζω ναι. Να σου πω, εξαρτάται. Όσον αφορά εμπειρίες, όσον αφορά αν περάσαμε καλά. Ναι, το πιο ωραίο ταξίδι, έτσι που περάσατε ωραία. Το πιο ιδιαίτερο ταξίδι ήταν κάπου μακριά. Ασία, Αμερική. Ναι, κάπου πολύ μακριά. Στην Ιαπωνία ήταν το καλύτερο μας ταξίδι. Και έτυχε να είναι και από τα πρώτα. Χωρίς να σημαίνει ότι τα επόμενα δεν ήταν καλά, αλλά... Στο Κιώτο. Ήταν μοναδική εμπειρία. Ναι, ήταν έτσι ένα παραμυθένιο μέρος και... Δεν σε τρόμαζε το γεγονός ότι ήταν γνωστό ότι ο Αβέρωφ Νεοφύτου είναι ένας ορκισμένος εργένης. Αυτό δεν... Εννοούσατε ήμουν. Ναι, ήτανε. Ήσασταν. Ναι. Ορκισμένος εργένης. Αυτό δεν σε φοβίζει καθόλου. Κοιτάξτε, φαίνεται ότι αποφάσισα να βουτήξω στα νερά. Τα βαθιά. Τα βαθιά και τέλος πάντων κολύμπησα. Αν κολύμπησα, αυτό θα... Μια χαρά φαίνεται. Μέχρι τώρα... Για έναν εργένη ορκισμένο, πώς ήταν η μετάβαση στην έγκαμη ζωή? Δεν ήμουν ποτέ ορκισμένος. Έτσι σας θεωρούσα. Άλλον τι θεωρούσα, νομίζω. Απλώς ήρθε η στιγμή που ο μαχητής έπεσε στη μάχη. Αμαχητή? Ναι, ναι. Δεν αντιστάθηκε καθόλου. Ειλικρινά, από την πρώτη μας γνωριμία με κέντρες χτύπησαν κάποια αντανακλαστικά. Φάνηκε από την πρώτη γνωριμία, ε. Μαρία μου, εσύ είσαι... Σε μένα. Κάποιοι έκαναν τους δύσκολους. Όχι, να πει, τώρα που είμαστε τέταρτες. Αλλά έπεσε και το κάστρο, το δύσκολο. Είπε κάτι προηγουμένως, η επιμονή. Είστε επίμονος άνθρωπος. Ξέρεις, με πλάγιον τρόπο, η επιμονή γενικά, έτσι. Μετά από πόσο καιρό? Μήνες. Όχι, ήταν... Ναι, ναι. Μήνες. Για γάμο ή για... Εντάξει. Όχι, για να... Για να του δώσω ευκαιρία να τον, να τον βλέπω, τέλος πάντων, να πάμε για καφέ. Μαρία μου, εσύ μεγάλωσες στη Λευκωσία. Ναι. Και πώς είναι λοιπόν, έτσι, η νοοτροπία του εκπάφου, ορμόμενου συζύγου? Κοίταξε, είναι διαφορετική. Αλλά νομίζω σε όλα τα ζευγάρια υπάρχει μια διαφορετικότητα και προσπαθείς να συντεριάξεις αυτά τα διαφορετικά. Αυτά που χρειάζονται, Τάσο, και στην πολιτική. Τα θέματα να μπαίνουν στο τραπέζι, να υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις και να υπάρχει μια κατάληξη, μια συνεννόηση. Αυτό που κάνουμε στο δικό μας σπίτι καθημερινά, να το κάνουμε πράξη και στην δημόσια ζωή. Έχεις έρθει ποτέ σε δύσκολη θέση, Μαρία, επειδή είσαι σύζυγος πολιτικού και μιλάω για τον τελευταίο καιρό που ο κόσμος είναι πιο θυμωμένος ή είναι θυμωμένος με τα πράγματα, αν σου λένε πράγματα, αν μοιράζονται μαζί σου καταστάσεις. Παρόλο που είσαι χαμηλών τόνων και δεν ξέρουν πολύ ναι. ότι
Είσαι σύζυγος του Αβέροφ νέου φοιτού. Αλλά πώς το αντιμετωπίζεις αυτό? Κοίτα, έχουν υπάρξει αυτές οι στιγμές. Υπήρξαν. Τώρα θέλεις να... θα ήθελες να είναι πιο συγκεκριμένη. Όχι, γενικά... Να το αφήσουμε έτσι σε πιο... Πώς το αντιμετωπίζεις? Μιλάς με τον κόσμο, δηλαδή... Προσπαθώ να τον ακούσω. Δεν μπορώ όμως εγώ να του δώσω λύσεις. Πριν τέσσερα χρόνια, ήσασταν στον τοκετό, ήσασταν μέσα στον τοκετό την ώρα της γέννησης του γιού σας? Όταν γίνεσαι πατέρας στα 50... Ακριβώς. Υπήρχε περίπτωση να μην ήμουν μέσα, να παρακολουθώ με αγωνία κάθε στιγμή? Η πιο ευτυχισμένη στιγμή μετά από τον γάμο. Ήταν ψυχραιμός? Και στον τοκετό. Μα πού ξέρει. Ναι, όντως, αφού δεν μπορείς να καταλάβεις πότε δεν είναι ψύχρεμος. Πότε δεν είναι ψύχρεμος, ξέρει και το... Δηλαδή, παρέθεση από το παιδί. Εάν προσπαθήσεις να τσακωθείς με τον Αβέροφ στο σπίτι, τα καταφέρνεις? Πολύ... δεν θέλω να πω είναι αδύνατο. Όχι, για να είμαι κι εγώ ρεαλίστρια. Δύσκολο. Λοιπόν, και Περικλής, το όνομα από... Πατέρα μου. Από τον πατέρα σας. Σε ποιον μοιάζει, τι έχει πάρει από τον καθένα? Θα δείξει, θα έλεγα. Είναι ζωηρό αγοράκι, ξύπνιο. Εγώ ήμουν φρόνιμη. Ευτυχώς, Τάσο, μοιάζει της μαμάς του. Στην όψη. Εξωτερικά. Στην όψη. Απεύχομαι να κάνουμε κόρη και να μου μοιάζει. Και εγώ εύχομαι στην κόψη να βάρει από τον παπά. Πάντως φαίνεται προσωπικότητα ο μικρός ήδη. Ναι. Ξέρει τι δουλειά κάνει ο πατέρας του? Δηλαδή όταν το βλέπεις στη τηλεόραση καταλαβαίνει τι σου λέει? Εναλλάζει κανάλι για να βλέπει τα Mickey Mouse. Ναι, αυτό είναι πραγματικότητα. Δεν έχει απορίες? Γιατί σας βλέπει στην τηλεόραση, γιατί λείπετε? Προσπαθούμε να μην το βάλουμε σε ένα δρόμο που πρέπει να παρακολουθά αυτό που εμείς κάνουμε στην καθημερινότητά μας. Ναι, νομίζω ότι δεν χρειάστηκε ακόμη να μπούμε σε τέτοιου είδους συζητήσεις. Ισχύει. Ότι οι πολιτικοί, ακόμη και αν παντρευτούν, έχουν αιώνια ερωμένη την πολιτική. Ναι. Νομίζω ότι όποιος πει ότι δεν ισχύει, ότι ισχύει το αντίθετο, κάπου κάνει λάθος. Ανταγωνίζεσαι δηλαδή την πολιτική, ναι. Μαρία. Ναι. Και πώς τα βγάζεις πέρα? Εντάξει. Το δέχομαι. Και προσπαθώ να κερδίζω τις μάχες. Έχετε ενοχές για το χρόνο που αφιερώνετε στο παιδί, στην οικογένεια γενικότερα?
Η Μαρία εκτιμώ όχι. Οι ενοχές είναι δικές μου. Επειδή Μαρία, εσύ πλέον αποφάσισες να είσαι στο σπίτι να μεγαλώσεις. Ναι, ακριβώς. Έκτοτε έφυγαν και οι τύψεις. Ήταν δύσκολη η απόφαση. Εντάξει, ήταν κάτι που έκατσα να το ζυγίσω. Δεν ήταν απόφαση από τη μια μέρα στην άλλη. Mm-hmm. Είχα δεδομένα που έπρεπε να τα βάλω στη ζυγαριά και να τα ζυγίσω. Και είσαι ευχαριστημένη με αυτή την απόφαση. Στο παρόν στάδιο της ζωής μου, ναι. Με τις υποχρεώσεις που έχεις ως σύζυγος του Προέδρου του Κυβερνώντος Κόμματος, πώς τα πας, πώς τα καταφέρνεις. Κοίτα, προσπαθώ να είμαι στο πλευρό του σύζυγου μου. Mm. Στο μέτρο του δυνατό, που εγώ κρίνω ότι τον βοηθά. Τι είναι το πιο σημαντικό πράγμα που σας έχει πει ο γιος σας? Νιώθω ότι απολαμβάνω την κάθε στιγμή του γιού μου και δεν μπορώ να διακρίνω κάποιαν ιδιαίτερη ή κάτι που έχει πει ότι αμάν αυτόν ήταν είτε τόσο γλυκό, είτε τόσο έξυπνο, είτε... Νομίζω η σχέση της μάνας με το παιδί είναι τέτοια που είναι όμορφη. Εσάς σας έχει πει κάτι? Πολλά, και θεωρώ την κάθε στιγμή που περνώ με τον γιο μου πάρα πολύ ξεχωριστή. Είναι το υπόβαθρο μιας καλής κοινωνίας ή καλή οικογένεια. Και το παράπονο με τον εαυτό μου είναι, γιατί ακόμα και τα Σαββατοκυρίακα που πρέπει να είναι οικογενειακά, οι τόσες υποχρεώσεις σε μια χώρα μικρή που όλοι θέλουν να είσαι παρόν σε όλες τις εκδηλώσεις. Θα ήθελα μια στιγμή οι φίλοι, οι συναγωνιστές και η κοινωνία γενικότερα να με κατανοήσει ότι είμαι πατέρας και θα ήθελα το Σαββατοκυριακο να το περνούσα με την οικογένειά μου. Και αυτό θεωρώ προσθέτει. Πρέπει όλοι να βρίσκουμε καιρό, έστω και μία μέρα τη βδομάδα, να είναι η μέρα που να είναι για την οικογένεια. Να ξαναπώ ότι απόψε μας φιλοξενείτε στο σπίτι σας στην Αργάκα, που το ανοίγετε για πρώτη φορά έτσι στην τηλεόραση, και ότι εσύ, η Μαρία, μου βγαίνεις για πρώτη φορά σε τηλεοπτική συνέντευξη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, και εγώ ευχαριστώ. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με τον Πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού, μόνο του αυτή τη φορά, για να δούμε άγνωστες πτυχές της ζωής του, αλλά και για να απαντήσει σε πολιτικές ερωτήσεις της επικαιρότητας. Ξεκίνησα την πολιτική μαθαίνοντας πως να χάνομαι αξιοπρέπεια. Χωρίς τιμωρία δεν μπορεί να υπάρξει εξυγίαση. Διατηρώ πολύ καλές πολιτικές σχέσεις με τον Νικόλα Παπαδόπουλο. Εάν ο πρόεδρος Αναστασιάδης θα ήθελε να επαναδιεκδικήσει, δεν βλέπω ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα είχε άλλη επιλογή. Εάν δεν δουν κάποιοι στην φυλακή, δεν μπορούμε να πετύχουμε την σταθερότητα της χώρας. Επιστρέψαμε στην απόψινή πρεμιέρα του Τετατέτ κάθε Πέμπτη από σήμερα στις 10 και απόψε ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αβέροφ Νεοφύτου, μας φιλοξενεί στο σπίτι του στην Αργάκα.
Ήθελα να σας ρωτήσω, το παιδί που ξεκίνησε από ένα απομακρυσμένο χωριό της Πάφου, πώς κατάφερε να γίνει ο πρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος? Ούτε από τζάκι είστε, ούτε από κάποια ισχυρή οικογένεια, οπότε σίγουρα κάτι κρύβεται πίσω από όλο αυτό. Και θέλω έτσι με κάποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις να δούμε λίγο για τη ψυχοσύνθεσή σας, γιατί συνήθως σας καλούν σε εκπομπές και απαντάτε σε ερωτήσεις επικαιρότητας, πολιτικής επικαιρότητας. Και έχω την αίσθηση ότι είστε ακόμα λίγο μυστηριώδης. Δεν σας έχουμε γνωρίσει πολύ καλά στο βάθος. Λοιπόν, πώς καταφέρατε να κάνετε αυτό το ταξίδι επιτυχημένα? Απλά γιατί δεν προκαθόρισα εκ των προτέρων το τέλος του δρόμου. Πολιτευόμουν με γνώμονα αυτό που θεωρούσα ορθό, έστω και αν τις πλείστες φορές ήμουν ενάντια στο ρεύμα και σε σύγκρουση με αυτό που θεωρεί το πολιτικά φυσιολογικό, αυτό που ήταν πολιτικά αποδεκτό. Με επιμονή, σκληρή δουλειά και με βάση αρχές, τάσω στην πολιτική, δικαιούμαστε να κάνουμε λάθη τακτικής. Και είναι αναπόφευκτο. Δεν δικαιούμαστε ποτέ, μα ποτέ, να παραβιάζουμε και να καταπατούμε αρχές. Αυτό ήταν η πηξίδα στην πολιτική μου σταδιοδρομία. Αρχές που φαντάζομαι είναι γνωστό ότι οι περισσότεροι τις παίρνουν από το σπίτι τους, από την οικογένειά τους. Εσείς πώς μεγαλώσατε, τι αρχές πήρατε από την οικογένειά σας, τι είναι αυτό που θυμάστε από τους γονείς σας? Αυτό που το έχω ως την μεγαλύτερη κληρονομία που πήρα από τους γονείς μου, είναι να είμαι στη ζωή, όχι μόνο στην πολιτική, στην κοινωνική και σε οποιαδήποτε έκφανση, αξιόπιστος. Αυτό έγινε βίωμα μέσα από το ανάγιωμά μου. Ο πατέρας μου, στα δύσκολα εκείνα χρόνια, δεν είχε την ευκαιρία να τελειώσει το δημοτικό σχολείο. Ήταν ένας άνθρωπος δημιουργικός και ασυμβίβαστος και με ψηλούς στόχους στα δικά του δεδομένα. Του άρεσε να κάνει πράξεις, ήταν γεωργοκτηνοτρόφος, να αγοράζει χωράφια, να αγοράζει κουπάδια, να κάνει εμπορικές πράξεις. Ουδέποτε έκανε έγγραφη συμφωνία. Όλες οι συμφωνίες του ήταν με μια τόκα, τη χειραψία. Και πάντα τηρούσε όταν έδινε το χέρι του και έκανε τη τόκα. Θυμάμαι το 2000, ο πατέρας μου είχε ένα πρόβλημα με την καρδία του και έπρεπε να χειρουργηθεί και κρίθη ότι λόγω του ότι ήταν και γύρω τότε 80 χρόνων, σήμερα να χτυπήσουμε ξύλο είναι στα 93-94 του χρόνια, πήγαμε στην Αγγλία για εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς. Πριν του βάλουν το υπνοτικό για να τον προετοιμάσουν για την εγχείρηση, με φώναξε μέσα στο δωμάτιο. Περπατώντας να πάω στο δωμάτιο, σκέφτηκα ότι κάτι έχει να μου πει του μικρότερου του γιου, ένα μήνυμα προς τα αδέλφια ή προς την μητέρα μου.
δεν ήταν τίποτα από αυτά. Μου είπε, γιέ μου, χρωστώ 10.000 λίρες στον Νικολή και θέλω, μόλις πας πίσω να βρεις τρόπο να τον εξοφλήσεις. Αν δεν επιβίωνε της εγχείρησης. Δεν μου είπε κάτι τέτοιο. Ναι. Okay. Αυτό εννοούσε, ναι. Αλλά θεώρησε ότι κάνει σε μια ηλικία 80 χρόνων μια κρίσιμη εγχείρηση και ήθελε να είναι συνεπής προς τις υποχρεώσεις, γιατί σου είπα, ουδέποτε έκανε έγγραφη συμφωνία. Ήταν με τη χειραψία ή οποιασδήποτε συναλλαγές. Και ήθελε ό,τι και να συνέβαινε να μην έμενε στην ιστορία ότι άφησε οφειλές. Την ανάμειξή σας στην πολιτική την ήθελε πάντα ή είχε αντιρρήσεις στην αρχή? Να είμαι ειλικρινής, ούτε ρώτησα τους γονείς μου, ούτε και ποτέ στάθηκαν εμπόδιο στους δικούς μου σχεδιασμούς και τις δικές μου επιλογές. Απλά ήταν σιωπηρά και διακριτικά δίπλα μου. Αργήσατε όμως να φύγετε από μακριά τους. Δηλαδή, στην Λευκωσία πήγατε για πρώτη φορά το 99 όταν αναλάβατε υπουργός. Ναι. Ήσασταν κοντά τους μέχρι μια μεγάλη ηλικία. Τον είδατε να νιώθει περήφανος όταν σας είδε πρόεδρο του κόμματος? Είμαι σίγουρος ότι ένιωσε περήφανος. Σας είπε κάτι? Πάντα με τον στοργικό του τρόπο να είμαι σωστός προς την κοινωνία. Από τη μητέρα σας τι θα λέγατε ότι πήρατε? Η μακαρίτισσα, η μάνα μου, έζησε ίσως τα πιο δύσκολα χρόνια από όλους, γιατί ήταν ταυτόχρονα μητέρα 5 παιδιών, ήταν σύζυγος, ήταν αγρότησα και ήταν αυτή που κάθε μέρα έπρεπε να προετοιμάσει 5 παιδιά για το σχολείο, να φύγει από το σπίτι, να αρμέξει ένα ολόκληρο κοπάδι, να κάνει το χαλούμι, την ναναρή, να πάει πίσω στο σπίτι να προετοιμάσει το φαγητό για τα παιδιά και το απόγευμα στα χωράφια με τις καλλιέργειες. Ήταν μια, όπως πιστεύω και κάθε μάνα της εποχής εκείνης, μια πραγματική ηρωίδα. Δύσκολα χρόνια. Και πριν πόσα χρόνια τη χάσατε? Το 2003 τον Δεκέμβρη. Πάνε τώρα σχεδόν 11 χρόνια. Δηλαδή πρόλαβε να σας δει βουλευτή και υπουργό. Και τι σας έλεγε η μητέρα σας? Η μητέρα μου θα προτιμούσε να μην ήμουν στην πολιτική, γιατί χρέωνε στην πολιτική το ότι δεν παντρευόμουν και ήθελε να με δει με οικογένεια και θεωρούσε την πολιτική ως την αιτία, γιατί δεν έπαιρνα την απόφαση να της δώσω τη μεγάλη χαρά να δει και τον μικρότερο της γιο να παντρεύεται. Αν για κάποιο πράγμα έχετε ενοχές, θα λέγαμε είναι γι' αυτό, ότι δεν παντρευτήκατε όσο ήταν ζωή η μητέρα σας? Ή δεν το βλέπετε έτσι? Την Μαρία την έφερα σε δύσκολη θέση όταν γνωριστήκαμε καλά και αποφασίσαμε να έρθει για να γνωρίσει και τους συγγενείς μου. Η πρώτη επίσκεψη που κάναμε ήταν στο νεκροταφείο. Και πώς αντέδρασε όταν της το είπατε? Πώς αντέδρασε, της φάνηκε η παιδιά? Αντελήφθηκε την σημασία που είχε για σας.
για μένα, αλλά και την αγάπη που είχα προς την μάνα μου. Αληθεύει ότι κάνατε πολλές δουλειές πριν μπείτε στην πολιτική? Να πω ότι ξέρω και να μου πείτε τι ισχύει. Λογιστής, είχατε λογιστικό γραφείο, ισχύει αυτό. Ασφαλιστής και ήσασταν και πιο παλιά οδηγός λεωφορείου. Κοίτα, μόλις ήρθα από την Αμερική, μπήκα στις δουλειές μαζί με τον αδερφό μου στα εστιατόρια. Τον Νέστορα. Τον Νέστορα. Παράλληλα, άνοιξα το δικό μου λογιστικό γραφείο και ένα ταξιδιωτικό γραφείο. Ήταν μια εποχή το 85 με το 90 που η πόλη ανθούσε τουριστικά με Γερμανούς που ερχόντουσαν με τις φθηνές πτήσεις της Interflug τότε. Πολύ χρυσοχούς. Ναι. Mm-hmm. Και με την ανάπτυξη των εργασιών αγοράσαμε και ένα-δυο μίνι πας και απέκτησα και άδεια μίνι πας, κάποια νυχτερινά δρομολόγια για τις μεταφορές τις κάναμε από το αεροδρόμιο οδηγώντας τα μίνι πας. Είναι η εργασία οποιαδήποτε, δεν είναι ντροπή. Λένε ότι κριτήριο επιτυχίας ενός πολιτικού είναι αν ο κόσμος τον φωνάζει με το μικρό του όνομα. Εσάς σας φωνάζουν με το μικρό σας όνομα, το Αβέροφ, που πολλοί τον μπερδεύουν, πιστεύουν ότι είναι και το επίθετο. Από πού προέκυψε αυτό το σπάνιο όνομα? Ο παππούς μου, το επίθετο του ήταν Μαύρος, ήταν πολύ ελληνοκεντρικός. Και κάθε φορά που γεννιόταν ένα εγγόνι, αποφάσιζε εκείνος το όνομα που θα του δινόταν. Στη δική μου οικογένεια, εκτός από την μεγαλύτερη αδερφή που ήταν η πρώτη και το έταξαν στην Παναγία και είναι Μαρία, Μαρούλα, τα άλλα τέσσερα παιδιά δόθηκαν τα ονόματα από τον μακαρίτη τον παππού μου. Η αδερφή μου, η δεύτερη είναι Γαλάτια, ο αδερφός μου Νέστορας, η μικρότερη αδερφή μου Ηλιάδα και εγώ γεννήθηκα το 1961 με υπουργό εξωτερικών στην Ελλάδα τον Αβέροφ. Άρα από εκεί βγαίνει το όνομα, όχι από το θορυχτό Αβέροφ. Όχι. Σας δυσκόλευε έτσι όταν ήσασταν μικρός που είχατε έτσι περίεργο όνομα? Κοίταξε, έχει και τα καλά του. Έχει και τα κακά του. Είσαι όπως την μύγα στο γάλα. Μικρό, ας πούμε, πώς σας φώναζαν, Αβέροφ κανονικά ή είχατε υποκοριστικό? Όχι. Υποκοριστικό το απέκτησα μετά στην πολιτική. Αυτοσαρκάζεστε με το Φούλης, το είδα και στο Twitter που το γράφατε όταν είχατε συνάντηση με το Φούλε. Κάτι... Ναι. Κοίταξε, δεν πρέπει να χάνουμε το χιούμορ μας. Και όσο πιο δύσκολες είναι οι συνθήκες, πρέπει να διατηρούμε το χιούμορ. Το χρειαζόμαστε. Τι σας κάνει να γελάτε? Τα έξυπνα αστεία. Με τι θυμώνετε? Δύσκολα. Τελευταία φορά που θυμώσατε? Κοιτάξτε, μπορεί πολλά πράγματα να με ενοχλούν. Δεν ανεβάζω, δεν βάζω τις φωνές. Ποτέ? Σχεδόν ποτέ. Ούτε στο κόμμα τους θυμώνετε? Είμαι αυστηρός. Αλλά όχι με δυνατή φωνή. Η ανακήρυξή σας σε πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού ήταν η μεγαλύτερη σας επιτυχία μέχρι σήμερα? Στην πολιτική μου σταδιοδρομία κρίνω ως την πολιτική μάχη που καθόρισε την παραπέρα πορεία μου, τις εκλογές που έχασα.
Το 91. Το 91 στις βουλευτικές εκλογές. Νεαρός τότε, 30 χρόνια, διεκδίκησα βουλευτική έδρα. Έχασα με 37 ψήφους. Θεωρώ εκείνη την εκλογική μάχη ως την πιο σημαντική μάχη που καθόρισε την παραπέρα πολιτική μου σταδιοδρομία. Γιατί, τι σας διδάξε? Γιατί ξεκίνησα την πολιτική μαθαίνοντας πώς να χάνομαι αξιοπρέπεια. Σας είπε ποτέ ο Γλαύκος Κληρίδης τι είδε επάνω σας και επένδυσε και σας ξεσήκωσε από την πόλη Χρυσοχούς για να σας πάει, μάλλον από τη Βουλή, για να σας πάει σε Υπουργείο, στην κυβέρνηση για πρώτη φορά? Όταν έκανε την επιλογή, ο Γλαύκος Κληρίδης και με σύσταση του Παντελή του Κούρου ήταν σίγουρος για την επιλογή του, παρόλο που στην αρχή όλοι διερωτώντουσαν. Και θα σου εκμυστηρευτώ και εγώ πώς ένιωθα, Τάσο, τον πρώτο χρόνο ως υπουργός. 36 ετών, ε. Τότε ήμουν, είχα ολοκληρώσει τα 37 μου χρόνια. Mm-hmm. Ήταν 25 Αυγούστου του 1999. Ένιωθα πως ήμουν κάτι ξένο, μη αποδεκτός, χωρίς πολιτική προϊστορία. Έκανα 5 χρόνια δήμαρχος στο πιο μικρότερο δήμο της Κύπρου, στην πόλη Χρυσοχούς. 3 χρόνια περιφερειακός βουλευτής, χωρίς να καταγράψω στην βουλευτική μου θητεία κάτι το αξιόλογο, για να είμαστε πάντα ειλικρινείς. Και υπήρχαν αυτά τα ερωτηματικά. Ποιος είναι αυτός ο νεαρός που έχει τοποθετηθεί, διοριστεί ως υπουργός συγκοινωνιών? Πήγαινα σε συνάξεις και ένιωθα μια αρνητική άβρα. Ένιωθα όταν αποχωρούσα, χωρίς να τα ακούω, ένα ψήθυρο. Ποτέ δεν μου το είπαν. Το βίωνα, ένα ψήθυρο αμφισβήτησης. Δηλαδή, ήσασταν ο outsider. Ο απ' έξω που ήρθε ξαφνικά. Ναι, κανένας δεν ανέμενε ότι θα έπαιρνε υπουργεία. Ο μέντορας σας ποιος θα λέγατε ότι ήταν? Ο Παντελής ο Κούρος? Αδιαμφισβήτητα. Πού θέλετε να πάτε το συναγερμό? Ο συναγερμός θέλω να είναι το αποκούμπι της κοινωνίας. Μέσα σε αυτή την κρίση, μέσα σε αυτή την κρίση να νιώθει ο πολίτης πως έχει ένα κόμμα που δεν θα μπει ποτέ στον πειρασμό του ανέξοδου λαϊκισμού, που κόστισε πολλά στον τόπο μας, έστω και αν κάποιες από τις αποφάσεις μας έχουν πρόσκαιρο πολιτικό κόστος, θα μείνουμε υπεύθυνοι. Με πολιτικές για τους πολλούς θα στηρίξουμε και θα είμαστε ασπίδα στην επιχειρηματικότητα. Δεν θα δεχτούμε ποτέ να δαιμονοποιηθεί η επιχειρηματικότητα, αλλά να ξεχωρίσουμε την επιχειρηματικότητα από κακές πρακτικές μερικών επιχειρηματιών. Δεν μπορεί όμως, επειδή υπήρξαν ή και θα υπάρξουν και στο μέλλον κακές πρακτικές και κακές συμπεριφορές συγκεκριμένων 10, 20, 30 επιχειρηματιών, όποιοι και αν είναι αυτοί. Ακόμα και αν είναι φίλοι σας. Όποιοι και αν είναι αυτοί. Ακόμα και αδελφός μου να είναι. Και ρωτώ γιατί, ξέρετε, είμαστε μικρή κοινωνία και
λέγεται ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι επιχειρηματίες που είναι πολύ στενά συνδεδεμένοι μαζί σας. Είμαστε ένας μικρός τόπος. Όλοι γνωρίζουμε σχεδόν όλους. Έχουμε συγγενείς, έχουμε φίλους, έχουμε συνεργάτες σε όλες τις κοινωνικές επαγγελματικές τάξεις. Ναι, έχουμε σχέσεις και με εργαζόμενους, εργάτες και αυτοεργαζόμενους και μικρομεσαίους και επιχειρηματίες. Εάν έχουν κάνει κακές προοπτικές, όχι μόνο δεν θα έχουν την κάλυψή μας, θα είμαστε στην πρώτη γραμμή να απονεμηθούν τα του κέσσερο στο κέσσερι. Και ξαναλέω, ακόμα και αν είναι προσωπική σας φίλη. Ακόμα και αν είναι ο αδερφός μου. Και είμαι απόλυτος. Η κοινωνία, Τάσο, απαιτεί τιμωρία. Απαιτεί τιμωρία των ενόχων που μας οδήγησαν σε αυτή την οικονομική τραγωδία. Και πρέπει να είμαστε αδιαπραγμάτευτοι και αμήλικτοι. Χωρίς τιμωρία δεν μπορεί να υπάρξει εξυγίανση. Θα δούμε κάποιους στη φυλακή. Εάν δεν μπουν κάποιοι στην φυλακή, δεν μπορούμε να πετύχουμε την σταθερότητα της χώρας. Είστε ευχαριστημένος από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος σας? Τους βουλευτές τους εκλέγει η κοινωνία. Εντάξει. Τους εκλέγουν οι πολίτες. Ωραία, τους εξέλεξαν. Ο πρόεδρος εκεί, που τους βρήκε εκεί, είναι ευχαριστημένος. Θέλω να πω κάτι. Να. Και η κοινοβουλευτική ομάδα είναι και αυτή μια εικόνα της κοινωνίας μας. Δεν είμαστε όλοι τέλειοι. Έχουμε τα σύν και τα πλή μας. Όμως θέλω να πω κάτι που το αισθάνομαι, να το πω για τους άλλους 19 συναδέλφους μου. Στάθηκαν στα δύσκολα. Παρά τις διαφορετικές απόψεις που μπορεί να έχουν. Εδώ και μερικά χρόνια και ιδιαίτερα τους τελευταίους 18 μήνες κλήθηκαν να πάρουν στους ώμους τους σκληρότατες αποφάσεις. Ενάντια και στο λαϊκό αίσθημα. Δεν είχαμε καμιά απώλεια. Σε καμιά κρίσιμη ψηφοφορία δεν βρέθηκε έστω και ένας που να μην είναι εκεί παρόν στα δύσκολα για τον τόπο. Και το οφείλω να το πω και να εκφράσω και δημόσια τις ευχαριστίες μου προς αυτή την υπεύθυνη συμπεριφορά 20 βουλευτών που εδώ και 18 μήνες, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια, έβαλαν πλάτες με κόστος προσωπικό για τον τόπο τους. Αν κάποιος διαφωνούσε, θα διαγραφόταν? Αντιλαμβάνεστε ότι όταν δίνεις μια πορεία για τη σωτηρία της χώρας, έχουν θέση οι λιποτάκτες. Άρα θα διαγραφόταν. Δεν έχουμε τέτοιες στάσεις. Okay. Ο κόσμος λέει όμως ότι η Βουλή απεδείχθη κατώτερη των περιστάσεων τα τελευταία 2 χρόνια. Με τα διάφορα όχι που μετά γίναν ναι και γενικότερα με διάφορους τακτικισμούς και μικροπολιτικές. Δεν θα κρίνω τους άλλους. Είναι ένα σώμα που είστε... Δεν θα κρίνω τους άλλους. Θα κρίνω τον εαυτό μου και το κόμμα μου. Ναι, αλλά σύμφωνα με τις αναλύσεις, εσείς μπαίνετε τελευταία στιγμή από μηχανής Θεός για να σώζετε τα πράγματα στα κρίσιμα νομοσχέδια. Προτού σχολιάσω την τελευταία σας παρέμβαση, να πω το δικό μου μέα κούλπα και της παροταξής μου. Στην κρίσιμη ψηφοφορία για το πρώτο, την πρώτη απόφαση για το πρώτο κούρεμα, τηρήσαμε αποχή. Παρά την απέλπιδα προσπάθειά μας να ζητήσουμε αναβολή γνωρίζοντας το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, δεν εισακουστήκαμε. Τηρήσαμε αποχή. Ήταν
πολιτικό λάθος. Έπρεπε να ψηφίσουμε υπέρ, ασχέτως πως δεν θα διαφοροποιούσε το αποτέλεσμα. Όσον αφορά... Η εποχή έγινε λόγω ότι ο κόσμος φώναζε. Όχι. Όχι, αλλά μου επιτρέψετε να μην πω τους λόγους που τηρήθηκε η εποχή. Ήταν πολιτικό λάθος. Στο προεδρικό είστε 100% δίπλα. Με τον πρόεδρο Αναστασιάδη μας ενώνουν πολλά σχέσεις εδώ και δεκαετίες. Αλλά διαφωνείτε κιόλας. Από την καιρό της νεολαίας. Από το 2003 ως το 2013 ήμουν ο δεύτερος στη τάξη. Τώρα τι γίνεται. Είχα απόψεις και σαν δεύτερος στη τάξη. Έχω απόψεις και ως πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού. Είμαστε δίπλα από τον πρόεδρο Αναστασιάδη, δίπλα από την κυβέρνηση. Μπορεί σε κάποια θέματα να έχουμε μια διαφορετική άποψη. Όπως. Αυτό δεν αφορεί, αλλά προσθέτει και στην κυβέρνηση και στο κόμμα. Σε ποιο θέμα, ας πούμε, έχετε διαφορετική άποψη. Σε εκποιήσεις. Όχι, νομίζω ότι δεν υπήρξαν διαφορετικές. Ο στόχος ήταν κοινός. Παραδείγματος χάρη, όταν πριν ένα χρόνο θα αγοράζοντο ή πυραβλάκατοι. Αυτό θα σας ρωτήσω τώρα. Τώρα όμως δεν φαίνεται ότι χρειάζονται οι πυραβλάκατοι. Εάν η κυβέρνηση σήμερα, με βελτίωση των οικονομικών, οι δείχτες είναι καλύτερα και με τα σημερινά δεδομένα που αντιμετωπίζουμε με τις απειλές της Τουρκίας, θα ξαναθέσει το θέμα, είμαστε έτοιμοι να το συζητήσουμε. Αλλά θεωρώ ότι και αν αποφασίσει η κυβέρνηση, πιστεύω ότι μπορούμε να πάρουμε καλύτερη τιμή για το ίδιο εξοπλιστικό πρόγραμμα. Άρα, η σχέση σας με τον πρόεδρο Αναστασιάδη, πώς θα τις χαρακτηρίζετε, πώς θα χαρακτηρίζετε τις σχέσεις σας με τον πρόεδρο Αναστασιάδη? Άριστες. Άρα, ο Δημοκρατικός Συναγερμός το 2018 στις προεδρικές θα πάει με Νίκο Αναστασιάδη? Εάν ο πρόεδρος Αναστασιάδης θα ήθελε να επαναδιεκδικήσει, δεν βλέπω ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα είχε άλλη επιλογή. Αν για κάποιο λόγο ο πρόεδρος Αναστασιάδης δεν θελήσει επανεκλογή, κάτι που δεν φαίνεται μέχρι τώρα, εσείς θα κάνατε την κίνηση? Τάσο, ξέρεις πως οι πολιτικοί τέθηκαν στο περιθώριο το πολιτικό όταν αυτοεγκλωβίστηκαν και ομοιροποιήθηκαν σε προσωπικές ατζέντες ή κομματικές ατζέντες. Πέραν τη ζημιά που προξενούν προς τον τόπο, πλήρωσαν παράλληλα και κόστος οι παρατάξεις τους και τέθηκαν και ήδη στο πολιτικό περιθώριο. Φιλοδοξίες υπάρχουν, διαφορετικά δεν θα είμαστε στην πολιτική ζωή. Στόχος όμως είναι να είμαστε ωφέλιμοι για τον τόπο. Να είμαστε σωστοί και να είμαστε έτοιμοι να παίρνουμε αποφάσεις, έστω και με προσωπικό κόστος, αλλά που θα βγαίνει κερδισμένος ο τόπος. Και εμείς, αυτό που πιστώνουμε την κυβέρνηση, αλλά και αυτό που εμείς λέμε στην κυβέρνηση, δεν θέλουμε την κυβέρνηση μας, μια κομματική κυβέρνηση. Δεν θέλω από τον πρόεδρο Αναστασιάδη να εφαρμόζει συναγερμική πολιτική. Είναι πρόεδρος όλων των Κυπρίων. Πρέπει να παίρνει αποφάσεις για τον τόπο και όχι για το κόμμα από το οποίο προέρχεται. Το κάνει, πιστεύετε, μέχρι τώρα? Στα μεγάλα ζητήματα αυτή είναι η προσέγγιση. Είμαστε δίπλα του. Βλέπετε την μεγάλη μάχη που γίνεται για την οικονομία. Είμαστε στο σωστό δρόμο. Ο χειρισμός του εθνικού θέματος προσπαθεί να έχει όσο το δυνατόν την στήριξη ευρυτέρων πολιτικών δυνάμεων. Πριν πάμε στο εθνικό θέμα, άρα αποκωδικοποιώντας, πείτε μου να αποκωδικοποιώ σωστά τα λόγια σας. Η φιλοδοξία για την Προεδρία υπάρχει, αλλά ξέρετε να περιμένετε την κατάλληλη στιγμή. Εσείς κάνετε αυτή την ανάγνωση, επαναλαμβάνω. Δεν πρόκειται να ομοιροποιηθώ με προσωπικές ατζέντες. Κακώς φύγαμε από τις συνομιλίες. Η
συμπεριφορά της Τουρκίας δεν άφησε άλλη διέξοδο στον πρόεδρο Αναστασιάδη. Πρέπει να βρούμε τρόπο. Πρέπει να επιδιώξουμε να σπάσουμε το αδιέξοδο. Ήσασταν υπέρ δηλαδή της απόφασης? Στήριξα τον πρόεδρο Αναστασιάδη σε αυτή την απόφαση, όπως και τα άλλα πολιτικά κόμματα. Ναι, δημόσια τη στηρίξατε, το ξέρω, είναι δεδομένο. Αλλά ήσασταν υπέρ? Βέβαια, είχα μια έθεσα για να είμαστε στην πολιτική, δεν πρέπει να αποκρύβουμε κάποιες προβληματισμούς. Στη σύσκεψη αρχηγών έθεσα ένα προβληματισμό. Κατά πόσον θα ήταν σωστό πολιτικό μήνυμα ο πρόεδρος, που συμφωνούσα απόλυτα ότι δεν μπορούσε να συναντηθεί με τον Έρωγλου, αν θα μπορούσαν οι συνομιλίες να διεξήγονται στο επίπεδο των διαπραγματευτών. Άκουσα τα επιχειρήματα και του Προέδρου της Δημοκρατίας και των υπολείπων. Η τελική κατάληξη είναι να συνεχίσω στο επίπεδο των τεχνικών επιτροπών και όχι στο επίπεδο του διαπραγματευτή και του Προέδρου. Και στο τέλος ήταν μια ομόφωνη απόφαση. Ένα μεγάλο κεφάλαιο είναι η σχέση σας με τον Νικόλα Παπαδόπουλο, η οποία έχει σχολιαστεί πολύ, έχει γίνει και αντικείμενο σάτιρας κτλ. Πού βρίσκεται αυτή η σχέση σήμερα? Φαίνεται ότι περνάει δυσκολίες. Διατηρώ πολύ καλές πολιτικές σχέσεις με τον Νικόλα Παπαδόπουλο. Προσωπικές? Και προσωπικές. Το θεωρώ πως αυτό είναι ωφέλιμο για τον τόπο μου. Δεν υπάρχει πικρία όμως εκ μέρους σας για τη στάση του Νικόλα Παπαδόπουλου στη Βουλή και απέναντι στην κυβέρνηση? Δεν χωρούν συναισθήματα στην πολιτική. Πρέπει να υπάρχει μια πολιτική κατανόηση. Επέλεξε να είναι στην αντιπολίτευση, έτσι θεωρεί ότι είναι σωστός ο δρόμος. Διαφωνώ, αλλά σέβομαι αυτές τις απόψεις. Και γενικότερα θεωρώ πως πρέπει να δείχνουμε ως κυβερνών κόμμα περισσότερη ανεκτικότητα. Να ανεχόμαστε, έστω και αν υπερβαίνουν το μέτρο οι πολιτικοί μας αντιπάλοι. Οι υπουργοί της κυβέρνησης δέχονται την κριτική σας? Ακούνε την κριτική σας? Εμείς είμαστε ένα κόμμα με διαφορετική προσέγγιση. Δεν έρχονται στην Πιδάρου για να πάρουν γραμμή οι υπουργοί. Είναι υπουργοί της κυβέρνησης Νίκου Αναστασιάδη. Στο τηλέφωνο θα τους πάρετε αν έχετε διαφωνίες ή παρατηρήσεις? Απλά, εάν μια πολιτική τους πράξει σε θέματα πολιτικής βρίσκουν τον Δημοκρατικό Συναγερμό να έχει διαφορετική άποψη, και αν πρόκειται περί νομοσχεδίου, θα εκφράσουμε την διαφορετική μας θέση μέσα από τροπολογίες στην Βουλή. Ο Χάρης Γεωργιάδης δεν είναι ένας πολύ στενός σας συνεργάτης και δικός σας άνθρωπος? Είναι ένας στενός συνεργάτης, είναι ένας νέος άνθρωπος που τον στήριξε από την πρώτη στιγμή και συνεχίζω να τον στηρίζω. Είχατε λίγα τον τελευταίο καιρό, όχι? Φορτώθηκε ο Χάρης μια οικονομία και η κυβέρνηση και ο πρόεδρος Αναστασιάδης υποχρεοκοπίαν. Φορτώθηκε μεγάλο βάρος. Είναι εύκολο όταν είμαστε εκτός να κρίνουμε αν έκανε λάθη, ουδής λάνθαστος. Όμως κατόρθωσε να είναι αξιόπιστος και είναι στο πηδάλιο ενός κρίσιμου υπουργείου με την πορεία της οικονομίας να πηγαίνει στο σωστό δρόμο. Είναι δεν λέω ότι λύσαμε τα προβλήματα, και δεν λέω ότι και όταν θα φύγουμε από το μνημόνιο την ώρα του θα λυθούν δια μαγείας τα προβλήματα. Είναι διεκδικητικός ο Υπουργός Οικονομίας όσο πρέπει με την Τρόικα? Γιατί του προσάπτεται και αυτό? Δίδει την μάχη μέσα στις περιοριζομένες δυνατότητες που υπάρχουν. Το θέμα του εφάπαξ των δημοσίων υπαλλήλων ήταν φιάσκο? Δεν νομίζω. Ο τρόπος που έγινε χειρισμός? Επαναλαμβάνω,
θέματα τακτικής, μπορεί να γίνονται λάθη χειρισμοί, όμως είναι ένα θέμα που είναι στο τραπέζι και συζητείται ακόμη. Δεν έχει λήξει με τη διαβεβαίωση του Προέδρου δηλαδή. Θεωρώ ότι είναι ακόμα στο τραπέζι. Η δική σας είναι ακόμα στο τραπέζι σε μια κοινωνική συνεννόηση και κοινωνικό διάλογο και με τους κοινωνικούς εταίρους. Εσείς είστε υπέρ στη φορολόγηση του ΕΦΑΠΑΞ των δημοσίων υπαλλήλων. Μπορεί να βρεθεί τρόπος που να πετύχουμε τον δημοσιονομικό στόχο χωρίς να υπάρξει αρνητικός αντίκτυπος σε όσους το επόμενο διάστημα θα πάρουν ΕΦΑΠΑΞ. Υπήρξε έστω και μια στιγμή στη ζωή σας που μετανιώσατε, που αναμειχθήκατε με την πολιτική? Πικρίες γεύτηκα πολλές. Ποτέ δεν έκφρασα τις πικρίες μου. Τις κρατάτε μέσα σας? Και δεν έχω δικαίωμα. Δεν έχω κανένα δικαίωμα να τις εκφράσω. Γιατί ήταν δική μου επιλογή να είμαι στην πολιτική. Και άρα αυτά τα θεωρώ δεδομένα. Και τις επιτυχίες και τις αποτυχίες. Και τις ευχάριστες και τις δυσάρεστες. Το θέμα είναι πώς μπορείς να μετατρέπεις τις δυσάρεστες στιγμές, να βγάζεις διδάγματα και να μπορείς να βελτιώνεσαι και να είσαι ωφέλιμος για τον τόπο. Κύριε Νεοφύτου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία απόψε εδώ στο σπίτι σας στην Αργάκα και για την τιμή που μας κάνετε να ξεκινήσουμε μαζί την τρίτη σεζόν του Τετ-α-Τετ. Ελπίζω να είστε γούρικος. Καλή επιτυχία. Εγώ σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστίες και σε εσάς που ήσασταν μαζί μας απόψε. Παναλαμβάνω ότι φέτος κάθε Πέμπτη στις 10 είναι το ραντεβού μας. Καλό σας βράδυ και ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.